Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube. Μπαμπά, παιδιά! Στο σημερινό επεισόδιο θα πάμε να συνεχίσουμε την καριέρα μας με τον ποδοσφαιριστή στο ΠΡΟ με τον ΠΑΟΚ. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κάνει μια πολύ εκπληκτική νίκη κόντρα πρόκριση στην Φιωρεντίνα και σήμερα θα πάμε να δούμε τα επόμενα ματσάκια που έχουμε μπροστά μας, που πάλι έχει και Ευρώπη, να ξέρετε. Σε αυτό το σημείο να πέσει το βίντεο από το χορηγό enemba.com και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, όπως είπαμε, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κερδίσει Φιωρεντίνα, είχαμε προκριθεί. Θα δείτε εδώ πέρα λίγο στο παιχνίδι τώρα ότι είμαστε στο βαθμολογικό πίνακα σε 19 παιχνίδια, 38 πόντους. Έχουμε ακόμα 7 παιχνίδια μπροστά μας. Δύο θα παιχτούν σήμερα από αυτά, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και στα δύο για να ανοίξουμε τη διαφορά μας. Πάμε για πρωτάθλημα. Δεν κινδυνεύουμε ιδιαίτερα, δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσουμε ιδιαίτερα από τον Όφη. Γενικότερα πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Βλέπετε και στο πρόγραμμα ότι έχουμε Λαμία, Ατρόμητο και Σάλκε. Θα πάμε λίγο στο πρόγραμμά μας. Θα δούμε ότι θα περάσουμε το παιχνίδι με τη Λαμία, δεν θα το παίξουμε. Θα παίξουμε Ατρόμητο που δεν είχαμε δει στην προηγούμενη φάση του επεισοδίου. Και θα πάμε να παίξουμε και με Σάλκε και με Όφη που είναι δεύτερος. Οπότε θα αφήσουμε για το επόμενο επεισόδιο την επαναληπτικό με τη Σάλκε, το μάτς με τον Παναθηναϊκό και αν θα καταφέρουμε να περάσουμε και τον πρώτο προημιτελικό για το Europa League. Για να μπούμε σιγά σιγά, γιατί μετά έχουμε και άλλα παιχνιδάκια. Σιγά σιγά τελειώνει το πρωτάθλημα. Αν αποκλειστούμε από τη Σάλκε ή από κάποια άλλη ομάδα στην Ευρώπη, θα τελειώσει και γρήγορα το πρωτάθλημα. Θα μπούμε στην επόμενη χρονιά. Κύπελο δεν έχουμε, όπως είπαμε, γιατί αποκλειστήκαμε από τον Ιωνικό. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Θα το διορθώσουμε με την Ευρώπη στα παιχνίδια μας. Δεν με απασχολεί αυτό. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε θέματα με το patch, ότι θα μπούμε κανονικά να παίξουμε. Θα περάσω εγώ τώρα το παιχνίδι λίγο με την Λαμία. Θα παίξω εγώ λίγο αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να μπω μέσα να παίξω κανονικά. Και στη συνέχεια θα πάμε να παίξουμε και με τον Ατρόμητο. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και τα λέμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι με τη Λαμία. Κερδίσαμε το αγαπημένο μας 1-0. Ο Όφη κέρδισε και αυτός, οπότε η διαφορά στους 8 παραμένει. Το γκολ το έβαλα εγώ. Απλό γκολάκι, έπαιξα όλο το παιχνίδι. Ψιλοκούραση, αλλά δεν μας πειράζει. Πάμε κατευθείαν να παίξουμε το παιχνίδι μας με τον Ατρόμητο. Είναι εκτός έδρας, οπότε λογικά δεν θα έχουμε πρόβλημα με το patch εδώ. Εκεί έπαιξα κανονικά με τον. Με τη Λαμία, οπότε δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό. Τώρα τι έχουμε, τίποτα δεν έχουμε να δούμε. Βλέπετε μεγάλες προσδοκίες για τον Βασιλιά τον Γκολ. Με φωνάζουν Βασιλιά τον Γκολ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν και δίκιο. Δεν έχουν άδικο. Λίγο ψωνισμένος, όχι πάρα πολύ. Να μην ξεφεύγει, ας πούμε, το ψώνισμα. Θα πάμε να παίξουμε κόντρα στον Ατρόμητο που δεν είχαμε δει την πρώτη φορά στην έδρα μας. Ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι με Γιαννιώτη, Καλβάο, Στρουντζή, Νάτσο, Σάλομον, Μποζδογκάν, Τραωρέ, Διάτα, Αγκάγεφ, Κοτσόπουλος και Τριμάτη. Το σύστημά του είναι 3-2-2-3. Okay. Διάτα βλέπω εκεί πέρα 82, Τραωρέ 81, Αγκάγεφ 85, Ζόρι και ομάδα. Είναι ένας τώρα σπαστικός έξω από το σπίτι. Δεν το ακούτε εσείς στο μικρόφωνο γιατί είναι λίγο μακριά. Κορνάρια σύστολα. Κάποιος μάλλον τον έχει κάνει τώρα κάποια ζημιά, έχει κλείσει εκεί πέρα, έχει κάνει, τον έχει κάνει. Πρέπει να μας ζαλίσει εμάς την ώρα που κάνουμε δουλειά, να πούμε. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Θα μπει με τα μπλε ο Ατρόμητος, θα πάμε εμείς με τα άσπρα. Ελπίζω ότι θα υπάρχει διαφορά. Και πάμε να παίξουμε, να δούμε το πρώτο μας παιχνιδάκι σήμερα. Μετά την πρόκριση που κάναμε κόντρα στη Φιωρεντίνα, οι προσδοκίες έχουν ανέβει για την Ευρώπη σε μένα. Είμαστε στους 16 του Europa League. Με βλέπετε ότι μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, γιατί πρέπει να είμαι πάρα πολύ σοβαρός. Για όσους είναι καινούριοι στο κανάλι, βλέπετε και το παιχνίδι του Ατρόμητου, το κήπεδο του Ατρόμητου, έτσι. Δεν το έχουμε δει νομίζω ούτε με τον Παναθηναϊκό. Οπότε όσοι είστε καινούριοι στο κανάλι, απολαύστε το. Γιατί την τελευταία φορά που παίζαμε στην Ελλάδα, νομίζω ήμασταν γύρω στα 1400 άτομα. Τελευταία παιχνίδια που παίξαμε στην Ελλάδα με τον Άρη, ήμασταν ένα χιλιάρικο δηλαδή λιγότερα άτομα στο κανάλι, οπότε έχει διαφορά αυτό. Θα παίξουμε ίσως λίγο πιο πίσω. Μπασκε. Ο Ατρόμητος, ο οποίος αυτός παίζει κανονικά, εμείς παίζουμε λίγο αμυντικά. Δεν πειράζει. Θα το παλέψουμε. Μη φάμε γρήγορα γκόλ όμως. Ωπ, στο μάτι μας τέλειος.
Ωραίο σουτάκι εδώ πέρα, το είδαμε από κοντά του Ατρομήτου το πρώτο σουτ. Δεν πειράζει, τους αφήνουμε λίγο να χαβαλεδιάσουνε. Και άμα πιστεύουν ότι μπορούν τα παιδιά, εντάξει, εδώ είμαστε εμείς. Ωραία πασούλα εδώ πέρα. Όχι βρε Λίρατζι. Όχι! Με το κακό πόδι, το ίδιο όχι, είπε και ο Σωτηρακόπουλος εδώ. Μου φύγει η μπάλα εκεί πέρα, δεν έκανα κοντρόλ και μετά δεν είχα ελπίδες να κάνω κάτι διαφορετικό. Μόνο να δοκιμάσουμε το αριστερό. Ωπα ρε, μας πυροβολάνε. Τι έγινε εδώ. Πυροβολισμοί πρέπει να πέφτουν στο γήπεδο. Ωπα ρε, ρεμίστε ρε λίγο. Εδώ το Ατρομήτου είναι οι περιστεριώτες λίγο. Ωπα λάκια. Βλέπετε εδώ πέρα θα παίξουμε την άμυνά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έτσι μας έχει η ομάδα. Έτσι μας έχει μάθει ο προπονητής. Πού την πετάει την μπάλα ο άλλος ρε. Ξαναπυροβολάνε αυτοί. Εδώ είσαι. Πάντως δείτε λίγο τη λεπτομέρεια και στα κτίρια από πίσω που έχουν κάνει τα παιδιά και τη δουλίτσα που έχει παίξει να πούμε και με τις ταμπέλες, με τις πολυκατοικίες. Έχει η δουλίτσα. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Δηλαδή έτσι για να κλείσουμε μια καριέρα στον Ατρόμητο θα μπορούσαμε σαν άλλη Λάζαρη Χριστοδουλόπουλη αφού θα περάσουμε από όλες τις ομάδες. Ατρόμητο γιατί αν περάσουμε. Το παιχνίδι το μεταξύ είναι ανούσιο γιατί κάνουν πασούλες μόνο έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και δεν γίνεται κάτι. Μόνο το σου το δικό μας έχουμε και ένα του Ατρομήτου. Εδώ πέρα ένας με περίμενε χωρίς να βλέπω. Ας ελπίσουμε το δεύτερο ημίχρονο να είναι λίγο πιο δυνατό. Γιατί αρκετά πεσμένοι είμαστε. Εγώ παίζω πιο πίσω από τους κεντρικούς μου ρε. Ας την παλιά τη βαθιά μου ρε. Τα τακουνάκια σας μάραναν βρε. Βρε γίδια, τα τακούνια σας μάραναν. Άιντε από εκεί. Παλιο παρτάλια. Παρτάλο πάρταλα. Για παρτάρο παρτάλο πάρταλα. Οπ. Οπ. Έλα μου. Περνάω τον έναν και έρχεται κατά λάθος και βάζει το πόδι ο άλλος. Σας να σας πάρει και να σας σηκώσει. Τρέχουμε λίγο τζάμπα στο παιχνίδι. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε και οι καλύτεροι. Πού σου τάρεις μωρέ ολόκληρο τέρμα μωρέ. Πού σου τάρεις μωρέ ολόκληρο τέρμα. Έλεος. Κατσαπλιά ή κατσαπλιά. Κατσαπλιά δες κατά λάθος μας βρέθηκε η μπάλα εκεί πέρα. Έπρεπε να σου τάρω χωρίς φινές ρε. Είπα να το κάνω πίσω από τους παίχτες. Στη γωνίτσα. Ναι μωρέ. Τους ακατέψαμε και πάλι αφούς κράτησε μπάλα. Πώς θα καταφέρνουν. Ναι, ναι, δεν δε βλέπεις. Αντεπίθεση, δες εδώ. Δες τι ωραία αντεπίθεση. Δες τι ωραία αντεπίθεση ο Γιαννούλης. Να σας βράσω, ρε. Πάμε σιγά σιγά για ημίχρονο, στο 41 είμαστε. Δεν είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, δεν είναι ιδιαίτερα καλό παιχνίδι. Δεν το ευχαριστιόμαστε. Αλλά πρώτο ο Θεός θα το παλέψουμε. Έλα μωρέ, έλα μωρέ που ανοίγει το... Γιατί το άνοιξε έτσι στο κοντρόλ. Έλα ρε βλάκα. Στρουντζή, θα φας φάπα ε. Μου γίνεις και αρχηγός. Ρε βγείτε λίγο πιο μπροστά ρε. Μαλάκα δεν έχω δύναμη καθόλου έτσι. Δε. Τι ανούσιο παιχνίδι. Εγώ μπήκα περισσότερο για να δούμε το γήπεδο. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, πάμε για δεύτερο ημίχρονο να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ωραίος, ξεκίνησαμε καλά δυνατά. Κατά λάθος. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν. Όχι ρε! Τι κάνει ρε μαλάκα, γιατί. Εν τω μεταξύ από την άμυνα μας γύρισε επίθεση. Ή εμείς ήμασταν και κανονικά και οι άλλοι την άμυνα. Γιατί εγώ νομίζω το αντίθετο.
Δεν θυμάμαι, θα το δω στο replay, αλλά νομίζω ότι ήμασταν άμυνα εμείς, γιατί παίζαμε και πολύ πίσω. Και ξαφνικά επίθεση. Λογικά θα βγω αλλαγή, γιατί είμαι και κουρασμένος. Έχουμε και την Ευρώπη. Δεν έχουμε και φάσεις, δεν παίζεται κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει ενδιαφέρον δηλαδή. 65% κατοχή ο Ατρόμητος. Είμαστε ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα. Άντε βρε Στρουντζή. Έλα μωρέ. Όπου φάουλ. Έλα μωρέ τώρα που δεν βγήκε εκεί πέρα η πάσα μια ώρα. Οπαλάκια ρε φίλε, με τραυματίζουνε ρε μπρο. Τι φωνάζει αυτός ρε, τι φωνάζει ρε. Δες τι κάνουνε ρε. Έλα μωρέ με τη βαθιά μπαλιά. Τρέλα ρε φίλε. Κολλημένο παιχνίδι είναι αυτό. Φαντάσου πως θα είναι το eFootball ρε. Το demo που θα βγάλουν για παιχνίδι. Καμία φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 70 φτάσαμε, για αλλαγή το πάμε. Δεν έχει βγει η μπάλα καθόλου έξω λογικά, γι' αυτό δεν βγαίνουμε. Το χασε! Μια ώρα ρε φίλε, μια ώρα να φέρει την μπάλα στα πόδια του. Με φτάσαν οι άλλοι γάματα. Δες εδώ μια ώρα να φέρει την μπάλα μπροστά του σωστά. Και το σουτ που έκανε ήταν φλόρικο ρε φίλε. Έλα. Τα λέμε στο τέλος του μάτς. Λοιπόν, κερδίσαμε 0-1 με Λεό Ζαμπά. Με κάτι κόντρες κατάφερε και βρέθηκε απέναντι τον τερματοφύλακα και πέρα πήγε να σουτάρει ανάμεσα σε τρεις παίχτες. Βλέπετε εδώ πέρα κακοπέχνητο. Δύο σουτ του Ατρόμητος. Το δεύτερο σουτ του Ατρόμητου ήταν μια κεφαλιά τώρα στο 99. Το άφησε ο διαιτητής μέχρι να προσπαθήσουν να κάνουν φάση. Τέσσερα σουτ εμείς, ένα στο τέρμα, ένα γκολ. Το καταφέραμε, το πήραμε το μάτς, κερδίσαμε, πάμε παρακάτω. Απλά πράγματα. Ο Όφη πετάει τεσσάρες και εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε 0-1 τον Ατρόμητο. Καλά πάει αυτό. Έχει βάλει 31 γκολ ο Όφη. Εντάξει. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ήταν εντωμεταξύ και στην πέμπτη θέση και ανέβηκε κιόλας. Πώς έγινε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον με διαφορά τον γκολ έγινε. Γιατί έπεσε ο Πανετολικός που είναι στους ίδιους πόντους. Παιχνίδι Κονάμι είναι αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε στην έδρα μας το πρώτο παιχνίδι για τους 16 του Champions League. Του Europa League, συγγνώμη. Κόντρα στην Σάλκε, μάλιστα. Απλά πράγματα. Κάναμε ένα save έτσι για να μην έχουμε θέματα και πάμε να δούμε λίγο και τις ομάδες. Η Σάλκε με Μπερναρντόνι, Καμπάκ στα Μπουλή, Τιάο, Σοτάρτ, Σόρφ, Σχόφ, πώς λέγεται αυτός, Ματόντο, Σιρόνε, Χαρίτ, Κουτούτσου και Ιμπίσεβιτς. Και εμείς με Μπόρχαν, Μιχάη, Γκίγκασον, Βαγγέλ, Λίρα, Τζισβάμπ, Νινουά, Τζεγκάλ, Λέω Ζαμπάβρακα και εγώ. 3-1-4-2 για τη Σάλκε. Καμιά υπερομάδα δεν είναι η Σάλκε. Θα πάμε με τα κλασικά. Τι έχει η Σάλκε δεύτερο. Πάμε εμείς με τα μαύρα. Πάει η Σάλκε με τα άσπρα μπλε. Και φύγαμε κατευθείαν. Πάμε να μπούμε να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας μέσα στην Τούμπα. Πρώτο για τους 16 του Europa League κόντρα στη Σάλκε. Πάλι δεν έχουμε πρόβλημα με την Τούμπα, οπότε είμαστε κομπλέ. Πάμε κατευθείαν στην εκκίνηση του αγώνα. Νύχτα είναι. Θα περάσει. Αμυντικά και οι δύο ομάδες, ok. Πρώτο παιχνίδι να πεις. Για να δούμε. Επιθετικά φαίνεται όμως ότι είναι αυτό το αμυντικό μας, ότι είμαστε πιο μπροστά. Πρώτη κεφαλιά λέω Ζαμπά. Περνάει έξω. Στο 3-33. Η Σάλκε στην επίθεση, μία σέντρα μέσα στην περιοχή, προσπαθεί μια κεφαλιά. Τι έβαλε τώρα. Πλάκα μου κάνει. Και τώρα η Σάλκε παίρνει κεφάλι στο παιχνίδι. Τι έκανε τώρα. Εδώ μας έκανε επίδειξη της τεχνικής του. Καθώς συντόνισε. Όπο τι να είναι ρε φίλε. Ό,τι να είναι το παιχνίδι ρε. Αυτό το τελείωμα είναι πράγματι άξιο θαυμασμού. Άι να δούμε τώρα. Το φάγαμε τον κολλάκι μας, ησυχάσαμε. Για να δούμε. Φύγε από τη μέση, μωρέ, βλαμμένε. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά. Όχι, δοκάρι λέει. Δοκάρι λέει. Μαντόνα μία. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Το πιάσε. Το πιάσε γάμο του Ρουφιάνο. Βγάζει τη σέντρα.
Το πιάσε ρε φίλε. Πάμε λίγο ρε Μάγκης, έλα. Μην κάθεστε πίσω σαν στρατιωτάκια. Άντε βρε βρακά, άντε ρε, τι παίχτης με βάζει μέσα ρε φίλε. Βάλε με και Σβιντέρσκι να γουστάρουμε λίγο. Που χάνουμε το κέντρο από το βρακά ρε φίλε τώρα. Ρε φίλε, ρε φίλε. Μία πάσα δώστε γαμό τη θεά. Στο 30 έχουμε φτάσει. Έχουμε κάνει δύο φάσεις καλές, δεν μπήκε το γκολ. Ένα ό,τι να είναι σούτ μας κάνανε αυτή γυριστό εκεί πέρα. Απέσιο. Τραγελαφικό. Το βάλανε. Εντάξει. Καλά πάει. Παίζουμε άμυνα ρε φίλε. Δεν βγαίνουμε μπροστά. Άμα βγούμε μπροστά τους πατήσουμε. Όχι γάμο τη σέντρα σου γάμο. Ρε βρακά. Ρε φίλε τι κάνεις. Τι πάσεις είναι αυτές που κάνουνε. Ρε να με τρελάνουνε θέλουνε. Πάρε το 1-1. Δεν αξίζαμε ρε φίλε να χάνουμε. Δεν αξίζαμε να χάνουμε στην Ευρώπη. Ευτυχώς εδώ πέρα που κράτησε πόση ώρα την μπάλα. Δεν τον κόψανε. Και έδωσε και πάση σωστή. Με τη μία έδωσα εγώ μετά. Το βάλε. Ωραίος. Εμένα τέτοιο σου δεν θα κάνει ο παίχτης. Θα κάνει πλασεδάκι παράδειξη. Από εκεί πέρα. 1-1. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Πάμε να βάλουμε και ένα δεύτερο. Πού σουτάρε! Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Τεράστια ευκαιρία. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του και δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τους οπαδούς του. Που τους βλέπουμε. Ρε φίλε, ολόκληρη γωνία. Ημίχρονο 1-1. Νομίζω ότι το έχουμε το μάτς. Και γενικά τη Σάλκε δεν μας έχει απειλήσει. Δύο σουτ έχει κάνει. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει γκολ. Έχουμε την κατοχή, έχουμε τις φάσεις. Έχω χάσει πανιά στα μάτια, δοκάρια, τετατέτ. Άστα να πάνε. Ευτυχώς βγάλαμε και την ασίστ και μπήκε τον γκολ. Τώρα πιο μπροστά και οι δύο ομάδες να δούμε. Θα το παλέψουμε καθόλου. Ωραίο άνοιγμα. Ωραίο άνοιγμα. Δεύτερη ασίστ. Λέω Ζαμπά το 2-1. Τρομερό σουτ. Αφού δεν μπορώ να τα βάλω, ας τα δώσω τουλάχιστον πάσα. Ωραίο σουτάκι. Πολύ ωραίο σουτ. Γυρνάμε το μάτς πολύ γρήγορα. Πάμε να βάλουμε ακόμα ένα. Βλέπετε, Ευρώπη είναι πιο εύκολη από την Ελλάδα. Ατρόμητο δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάση. Δεν βγαίναμε μπροστά. Στη Σάλκη κάνουμε παπάδες. Οπότε πάμε για Europa League φέτος. Πάμε να κάνουμε τον double με Europa League. Το πιάσε πάλι. Τα δικά μου γιατί τα πιάνεις. Έχει κάτι μαζί μου. Καλό σουτάκι, καλά πήγε. Για να δούμε, να μην βγει από την επίθεση, να την κόψουμε λίγο. Μπράβο. Μπράβο τα αγόρια μου. Ρε χαμηλά την μπάλα ρε. Τι είναι αυτή τώρα. Πω που γυρίσαμε άμυνε. Για να το κρατήσουμε, κατάλαβα. Τι φάουλ έδωσε ο ψεύτης. Τι φάουλ έδωσε ο ψεύτης. Άιντε από εκεί. Έλα μπήκε ο Σβιντέρσκι μέσα, για να δούμε. Ο Σβιντέρσκι είναι καλύτερος από πίσω μου ρε φίλε. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί. Αχ! Πού ήξερες ρε φίλε ότι θα σταματήσω εγώ από εκεί πέρα. Κολοπαίχνιδο. Στο 75 πάμε σιγά σιγά. Ένα τεταρτάκι μένει ακόμα σύν τις καθυστερήσεις. Καλά πάμε. Ήρεμα. Α δούμε. Δύναμη δεν έχω καθόλου τώρα οπότε δεν μπορώ να κάνω και κούρσες.
Έτσι κι αλλιώς πίσω είμαστε. Να κόβουμε τις μπαλιές. Να μοιράζουμε ήρεμα την μπάλα. Τη γυρνάνε τέρμα πίσω για να σου να πετάξουν μέσα την μπάλα με σέντρα. Αν είναι δυνατόν, ρε, έχουμε την μπάλα στα πόδια μας και να παίξουμε χαλαρά, τη διώχνουμε. Ού, το γλιτώσαμε. Τους κολόφαρδους το γλιτώσαμε. Πραγματικά. Ωραίο σουτάκι, αλλά. Έλα μωρέ τώρα. Και τον έβγαλε και μόνος του. Πού πήγαν όλοι? Τώρα ξαφνικά βρεθήκαν όλοι στην επίθεση δική μου, ρε. Μια τριπλά δεν μπορούμε να κάνουμε. Ξαφνικά όλοι είναι μπροστά η δική μου τώρα. Τώρα δεν τρέχω, δεν έχω δύναμη να πάω μπροστά. Θα κάτσω λίγο πιο πίσω. Λέω Ζαμπά. Και άμα καταφέρουμε και κατεβούμε. Δεν βλέπουμε να έχει κάποιο στήριγμα εδώ. Η νίκη πλέον είναι εξασφαλισμένη. Εκτός να επιχειρήσει ένα σούτ. Κάνε καλύτερο σούτ, ρε φίλε. Καταφέραμε και βγάλαμε φάση ενώ καθόμουν πίσω. Μήπως να το γυρίσω σε κεντρικός, να γίνω επιτελικός, τι, κάτι τέτοιο. Ωπαλάκια, με ξεφτύλισε. Πέναλτι έδωσε! Α, βουτιά έκανε ο Πούστης. Το ψεύτηδες. Νόμιζα ήταν τέτοιο. Νόμιζα ήταν πέναλτι. Το παλιό ψέμα, το θεατρίνο. Ωπαλάκια ρε. Ωπαλάκια ρε. Σβιτέρες και κόψτε να ρε. Έλα, δύο λεπτάκια μείναν τώρα. Μην μου κάνετε αναγούλες. Μην αναγουλιάσουμε τώρα. Λέω Ζαμπά. 2-1. Καταφέραμε και το γυρίσαμε πολύ εύκολα. Στο τέλος παίζαμε άμυνα full. Να μην φάμε γκολ. 54% κατοχή. 10 σουτ κάναμε. 2 ασίστ σε αυτό το μάτσο τέλειος. Λέω Ζαμπά και Τζεγκάλτα γκολ. Παίρνουμε προβάδισμα για να δούμε Ολυμπιακός 0-0 με Μίλαν. Πολύ καλό. 2-2 η ΑΕΚ με PSV. Και νομίζω άλλη ομάδα δεν έχουμε στην επόμενη φάση. Αυτές οι τρεις συνεχίζουμε από Ελλάδα. Οπότε και οι τρεις έχουμε πιθανότητες να περάσουμε. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παίζαν και εκτός έδρας, οπότε στην έδρα τους μπορεί να τα πάνε καλύτερα. Καλό αυτό. 7 assist φτάσαμε. Και τώρα έχουμε να παίξουμε το ματσάκι με τον Όφη. Και πάλι στην έδρα μας. Κάναμε πάλι ένα save και πάμε. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο αγώνα, τρίτο και τελευταίο, που Όφη είναι με Καστέλς, Σελίμοβιτς, Νιασέ, Διαμαντή, Ρικέλμε, Ράχμαν Βάις, Καλιέ Φασακόρ, Μπαλογιάννη, Κοροβέση, Ρίτσι, Φερέιρα. Και εμείς είμαστε με Λαμές, Μιχαηλίδη, Ίγκασον, Γιαννούλη, Ουαγγέ, Νινουά, Σβάμπ, Ζίβκοβιτς, Λεοζαμπά, Καντουρί και εγώ. Ο Όφη, πολύ καλή ομάδα, δεύτερο στην κατάταξη. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Πάμε λίγο με τα μπλε. Έχουμε καιρό να τα βάλουμε. Πάμε, μπασκέ. Όπως σας έχω πει στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Το καταλάβατε κιόλας. Με τη Σάλκε παίξαμε πάρα πολύ επιθετικά, πάρα πολύ καλά. Κάναμε φάσεις πολλές. Με τον Ατρόμητο είδατε δεν κάναμε πολλά πράγματα. Και εδώ πέρα με τον Όφη λογικά θα είναι κλειστό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλά γκολ. Δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε καταρχήν μέσα στην άμυνα του Όφη για να κάνουμε φάση. Οπότε παίζουμε περισσότερο άμυνα σήμερα. Βαθιές μπαλιές κλασικά. Και ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Μη το πιάνεις ρε αγόρι μου. Πήγαινε και εσύ στη γωνία το σουτ. Άιντε. Κι άλλο πιάνει. Τι κάνει μωρέ. Δεν τρώνε γκολ με τίποτα. Άιντε πήγε από εδώ. Τρίτο και φαρμακερό ήταν. Μπήκα τρελαμένο σε αυτό το μάτς. Δεν γινόταν. Δες εδώ. Το βρήκα το κενό μου εκεί πέρα εγώ. Σε αυτή την πάσα. Δεν το πιάνε. Εκεί πέρα άμα το πιάνε και πάνω στο δοκάρι. Εντάξει. Πόσο πια. 1-0. Στο 10ο λεπτό κατευθείαν. Για να δούμε τι θα κάνει Όφη. Θα αντιδράσει ή θα φάει και κανένα δεύτερο να ησυχάσει. Μας έχει ζαλίσει εδώ πέρα. 3 λεπτά κρατάει την μπάλα εδώ πέρα αυτός. Για να βγάλει μια σέντρα και να βάλω και γκολ. Φάουλ. Φάουλ. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Του τσιμπήσαμε την μπάλα πόσες φορές να πούμε εκεί πέρα. Και το πάει για μέσα.
Στα χέρια του πήγε η μπάλα, δεν είναι δυνατόν. Πόσο πιο πολύ να στύψω την μπάλα. Νομίζω ότι δεν κινδυνεύουμε. Στο 26 έχουμε φτάσει, 27. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε σχετικά καλά. Εντάξει, κάνουμε κάποιες βλακίες εδώ πέρα τώρα. Προσπαθούμε να φύγει όπου φύγει, φύγει μπάλα. Το ίδιο όμως λίγο και ο Όπφη, γιατί τον πιέζω. Νομίζω φάση δεν έχει κάνει ο Όφη στο 35 που έχουμε φτάσει. Νομίζω ότι κρατάμε το αποτέλεσμα. Βέβαια, μία φάση θα μας κάνει, ένα γκολ θα φάμε. Δεν είναι για παραπάνω. Πάντα έτσι συμβαίνει. Και μπορεί να μπει και από αυτό το φάουλ τώρα απευθείας. Παραλίγο, το προσπάθησε, θα μπορούσε. Αλλά ευτυχώς το έπιασε ο Λαμέντς. Ή ο Μπορχάν, ποιον έχουμε τέρμα. Η κούραση καλά κρατεί, έτσι όπως τρέχουμε σαν βλάκες μπροστά. Τώρα όμως θα κόψουμε και στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά. Θα το παλέψουμε να περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις. Μένουμε στη θέση μας. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε παιχνίδι. Και όσο είναι στο 1-0, είναι επίφοβο, είναι πρώτη κεφαλιά πρέπει να είναι που κάνει η Όφη. Πάμε για το ημίχρονο, τελευταία φάση λογικά του ημίχρονου τώρα με τον Όφη, ο οποίος κατεβαίνει εδώ πέρα με το Ρίτσι, θα κάνει μια σέντρα, θα κόψουμε, θα πάει κόρνερ, θα το αφήσει το κόρνερ. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κόρνερ, με πάσα θα το εκτελέσουν. Όχι, όχι, α με πάσα. Τίποτα δεν ήτανε, παραλίγο να βάλει και γκολ ο άλλος, φύγει από εδώ. Ωραία, λίγη το ημίχρονο. Κάναμε ένα τάκλι επικίνδυνο στο τέλος, δεν πήραμε κάρτα. Με το 11ο λεπτό το γκολ, 4 στα 4 στο τέρμα. Τώρα έχει την κατοχή ο Όφη στο τέλος. Γενικότερα Όφη ισορρόπησε λίγο στο τέλος το παιχνιδάκι. Δεν πειράζει. Αφού να χαίρονται. Τι σουτ κάνω, Ελκαντούρη, ρε φίλ. Ρε αγόρι μου, δώσε την πάσα να σουτάρει κάποιο που ξέρει να σουτάρει. Βγάζουμε επίθεση να πούμε τζάμπα τώρα. Έλεος. Ο Όφη, ο οποίος σίγουρα θα προσπαθήσει να βγει πιο μπροστά. Εμείς θα παίξουμε άμυνα για να κρατήσουμε το σκορ από ό,τι φαίνεται. Οπότε κινδυνεύουμε να το φάμε κιόλας. Δεν έδωσε τίποτα, λέει! Άντε ρε μαλάκα το ψέμα. Εμείς άμα κάνουμε φάουλ, μετά από 20 λεπτά θα το δώσει. Αυτή όχι, ακούμπησε μπάλα δικό σου μετά. Πήρες πλεονέκτημα τελείως. Ξεφτύλα. Εξεφτύλα. Στο 60 έχουμε φτάσει. Το παιχνίδι μας είναι άμυνα. Παλεύουμε να κρατήσουμε εδώ πέρα στην άμυνα. Να κλέψουμε καμιά παλιά. Να φύγουμε μπροστά λίγο ούτε λόγος. Οπότε δεν τρέχω κι εγώ τον παίχτη μου. Πιέζω έτσι λίγο εκεί πέρα. Μπας και κλέψω καμιά παλιά. Αυτό το έδωσε! Αυτό το έδωσε ο ξεφτύλας. Αχ, αυτό το έδωσε ο ξεφτύλας. Απευθείας θα το πάει τώρα να δεις. Δεν βλέπαμε κιόλας. Τίποτα, τρέχουμε πάνω κάτω σαν τους ηλίθιους. Γι' αυτό δεν βλέπετε πολλές φάσεις. Δεν έχει γίνει, παίζει να μην έχει γίνει σούτα τον Όφη. Απλά κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνουμε άμυνες εμείς. Χάνουμε την μπάλα και ξανά πίσω. Ρε το Ζίβκοβιτς ρε φίλε, δεν πρόλαβε την μπάλα ρε αγόρι μου, μπροστά στα πόδια σου είναι. Τι για το μπάλα είστε. Ένα φάουλ δεν έχω πάρει ρε μαλάκα, άντε. Ωπω μαλάκα, με έχουν σακατέψει έτσι. Με έχουν σακατέψει. Και το πλάγιο δικό τους. Τι λέει ρε μαλάκα. Έχω φάει το ξύλο της χρονιάς ρε φίλε. Όχι το βγάλε. Τι βγάζει. Τι έχει βγάλει σήμερα το παλικάρι ρε φίλε κάτω εκεί στη γωνία. Τι το βγάλες τώρα. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί
πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Δεν πειράζει. Νομίζω πρόκειται απλά. Ήθελα να το κάνω και το έκανα. Είναι ένα από αυτά που σας έβαλα. Έχω κάνει πολλές προσπάθειες τέτοιες. Είναι ο επόμενος στόχος κάποια στιγμή. Να το προσπαθήσουμε κι αυτό. Ήξερα εγώ γιατί κάθομαι πιο πίσω τώρα. Τώρα καθόμουν πιο πίσω γιατί είναι η άμυνα στη μέση. Ναι, καλά. Σιγά μην περάσω. Ελίξτε όμως, ρε μπρο. 1-0. Ξεκινήσαμε δυνατά, κάναμε σούτα βέρτα. Χάσαμε τέτα τέτ πάλι, αλλά δεν πειράζει. Το κερδίσαμε. Το κερδίσαμε το μάτι. Ανοίγουμε τη διαφορά από τον Όφη. Περνάει ο Παναθηναϊκός δεύτερος με 36 βαθμούς. Τρίτος είναι Όφη, τέταρτη ΑΕΚ. 11 πόντους διαφορά από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή 4 νίκες. Άρα, ένα ματσάκι ακόμα να κερδίσουμε, λογικά το έχουμε πάρει. Ειδικά αν κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε δηλαδή. Νομίζω το παίρνουμε και άνετα. Οπότε, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Αν σας άρεσε, φυσικά κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Λογικά, αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο, πλησιάζουμε και στον ένα χρόνο του καναλιού. Οπότε, στηρίξτε την προσπάθεια για να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Όσο το δυνατόν ψηλότερα μπορέσουμε να φτάσουμε στο χρόνο. Αν μπορέσουμε να φτάσουμε και τα 3.000 άτομα, θα είναι εξαιρετικό για εμένα. Γιατί σκεφτείτε ότι εγώ έλεγα στην αρχή ότι αν φτάσω τα 1.000 άτομα στον χρόνο θα είμαι ευχαριστημένος. Πόσο μάλλον τώρα που πάμε για τα 3.000. Δεν το περίμενα ποτέ. Οπότε αυτή ήταν η προσπάθεια που είδατε. Μην ξεχάσετε κάτω στην περιγραφή έχουμε και λινκάκια για το enemba.com για το χορηγό μας. Έχουμε και social media, έχουμε και Discord server. Μπορείτε να συνδεθείτε σε όλα αυτά, να τα λέμε και από εκεί. Αν έχετε κάποια πορεία, μήπως μπορεί να σας βοηθήσει κάποιο παιδί. Οπότε αυτά από εμένα. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο τώρα με πάρα πολύ δυνατά παιχνιδάκια όπως βλέπετε κάτω στα ματσάκια.